Θα σας πάω στην αρχαία Ελλάδα. Θα σας μεταφέρω στο 1821. Θα σας φέρω στην εποχή της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης μέχρι και σήμερα. Και όλα αυτά με το απολαυστικότερο ποτό όλων των εποχών, την πύρα. Κύριε Συρμάτση και κύριε Γιαλαμπούκη, ξέρατε ότι ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο ζυθοποιείο βιομηχανικής κλίμακας στον κόσμο? Και αυτό έγινε πολύ πρόσφατα. Οι ανασκαφές έφεραν στο φως 8 μεγάλες σημειοπόγειες εγκαταστάσεις που ίσως απαρτίζουν την παλαιότερη παραγωγή μπύρας βιομηχανικής κλίμακας στον κόσμο, στην περιοχή της Αιγύπτου, στην αρχαία Άβυδο, κοντά στη σημερινή πόλη Σοχάκ, η οποία βρίσκεται πάνω στον Νείλο, στην κεντρική Αίγυπτο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η παραγωγή μπύρας και αυτό το εργοστάσιο βιομηχανικής κλίμακας μάλλον είναι άνω των 5.000 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Χρονολογείται από το 3.000 π.Χ., την εποχή του πρώτου Φαραώ της Αιγύπτου, Νάρμερ, που ένωσε τα βασίλεια της Άνω Αιγύπτου και της Κάτω Αιγύπτου και αποτέλεσε τον ιδρυτή της πρώτης δυναστείας γύρω στο τέλος της 4ης χιλιετίας π.Χ. Σύμφωνα με τον Μάθιου Άνταμς του Ινστιτούτου Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, που ηγείται της αρχαιολογικής αποστολής, εξηγεί ότι οι 8 μεγάλες σημειοπόγειες εγκαταστάσεις του ζυθοποιείου είχαν διαστάσεις μήκους περίπου 20 μέτρων, πλάτους 2,5 μέτρων και βάθους 40 εκατοστών. Και μάλιστα κάθε εγκατάσταση ζυθοποιίας περιείχε περίπου 40 μεγάλους κεραμικούς κάδους που φαίνεται να χρησιμοποιούνταν τότε ως δεξαμενές για τη θέρμανση του μείγματος σιτηρών και νερού που χρησιμοποιείται για τη ζύμωση και την παραγωγή μπύρας. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάθε παραγωγή μπορούσε να φτάσει μέχρι και τα 22.000 λίτρα. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Ποια είναι όμως η ιστορία της μπύρας? Πώς η μπύρα έφτασε να βρίσκεται στο τραπέζι μας και να είναι ένα ποτό το οποίο το απολαμβάνουμε κατά κόρον? Περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Λιάρος, χημικός, μηχανικός και ζυθοποιός. Πώς ξεκίνησε η μπύρα, ποια είναι η ιστορία της? Οι έρευνες έχουν δείξει ότι ουσιαστικά πάμε αρκετά πίσω, γύρω στο 4.000 π.Χ. στους Σουμέριους και στους Ασσύριους, δηλαδή περιοχή Μεσοποταμίας, όπου υπήρχε αρκετά μεγάλη καλλιέργεια του κρυθαριού βασικά, το οποίο καλλιεργούσαν οι απλοί πολίτες, λαοί, σκλάβοι, όπως θέλει ας το πει κανείς, και ήταν το ποτό τους στις καθημερινές τους εκδηλώσεις. Το κρασί τότε ήταν κάτι σαν πιο πολύ πολυτελείας και η μπύρα ήταν πιο λαϊκό ποτό, από τότε δηλαδή. Στην Ελλάδα πότε αρχίσαμε να την καλλιεργούμε? Ουσιαστικά η μπύρα στην Ελλάδα ήρθε με την απελευθέρωση του 21 και μετά θα λέγαμε. Γιατί μέχρι εκείνα τα χρόνια επικρατούσε το κρασί και τα αλκοολούχα ποτά όπως τα τσίπουρα και οι ρακές. Ουσιαστικά μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας το 1821, όταν έρχονται και μετά οι Βαβαροί, ο Όθωνας δηλαδή και τα λοιπά, έρχεται και η τεχνογνωσία της μπύρας και η κουλτούρα της μπύρας. Άρα οι βόρειοι λαοί στην Ευρώπη καλλιεργούσαν την πύρα. Ναι, ναι. Οι βόρειοι λαοί ουσιαστικά είχαν την κουλτούρα της μπύρας, γιατί εκεί καλλιεργόταν πολύ και το κρυθάρι. Οπότε από το κρυθάρι είναι η πρώτη ύλη να πάρεις τη δίνη κρυθαριού και από εκεί να κάνεις την μπύρα. Ενώ ας πούμε στην Ελλάδα και στο Νότο είχαν πιο πολύ παράδοση να κάνουν κρασί γιατί είχαν τα σταφύλια. Είναι αυτό που λέμε και άλλες φορές, ότι είχε ο τόπος, ο ντόπιος να βγάλει για να βγάλουν λίγο αλκοόλ, αυτό βγάζανε. Στο Μεξικό είχαν την αγάπη και βγάζαν τεκίλες. Στην Μπαχάμες και στην Καραϊβική είχαν τα ζαχαροκάλαμα και βγάλανε τα ρούμια. Στην Ρωσία είχαν το σιτάρι και βγάζανε βότκες. Στη Βόρεια Ευρώπη είχαν πιο πολύ κρυθάρι, οπότε βγάλανε την πύρα από εκεί. Και άραγε πώς φτιάχνεται η μπύρα? Για να ακούσουμε τι μας λέει ο κύριος Λιάρος. Ουσιαστικά αυτό που χρειάζεσαι για να κάνεις την πύρα είναι ένας όγκος από ζάχαρα, τα οποία ζάχαρα θα τα μετατρέψεις σε αλκοόλ. Είναι η περίφημη αλκοολική ζύμωση. Άρα για να κάνεις τα ζάχαρα χρειάζεσαι κάποια πρώτη ύλη. Πρώτη ύλη εδώ πέρα είναι το άμυλο που είναι στο κρυθάρι.
Οπότε πέραν το κρυθάρι το βινοποιούσανε, δηλαδή το κάνανε βίνι, γιατί από το κρυθάρι κατευθείαν δεν μπορείς να πάρεις εύκολα μπύρα. Έχεις πολύ μεγάλες απώλειες και υπάρχει μια πολύπλοκη διαδικασία. Άρα βινοποιούσαν το κρυθάρι, το κάνανε βίνι κρυθαριού που λέμε. Και από τη βίνη κρυθαριού μετά μια παραγωγική διαδικασία το άμυλο μετατρεπόταν σε ζάχαρα και τα ζάχαρα μετά ήταν εύκολα να μετατραπούν με μια μαγιά, ένα μύκητα δηλαδή, και σε κάποιες θερμοκρασίες να μετατραπούν σε αλκοόλ. Αυτό το πράγμα. Η διαδικασία αυτή έμπαινε και ο λυκίσκος. Αυτό που δίνει τη γεύση στην μπύρα, την πικρή γεύση ή την πικράδα που λέμε της μπύρας. Όλα αυτά εξελίχθηκαν πάρα πολύ με τον Παστέρ. Όταν ο Παστέρ άρχισε να επέχει πάνω στη μικροβιολογία και άρχισε να ανακαλύπτουν τα DNA και τα λοιπά, άρχισαν από εκεί πέρα να καλύπτεται κάθε στάδιο, το οποίο λειτουργούσε εμπειρικά για πάρα πολλά χρόνια, αλλά ουσιαστικά την ουσία της επιστήμης δεν μπορούσαν να ανακαλύψουν. Σιγά σιγά όμως αποδικοποιήθηκαν αυτά τα πράγματα, μπήκαν σε μια σειρά, βρέθηκαν οι κατάλληλοι μύκητες για την παραγωγή της μπύρας, βρέθηκαν οι κατάλληλες ποικιλίες των λυκίσκων για να δώσουν τη στάνταρ γεύση που θέλουμε, και τώρα πια είναι όλα αρκετά τυποποιημένα και ελεύθερα να επιλέξει κανένας τι θέλει. Ναι. Στην ουσία όμως παλιά ήταν εμπειρικά τα πράγματα. Δεν τα βάζανε ο παππούς από τον εγγονό και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήταν πολύ απλή η διαδικασία, χωρίς να υπάρχει κάτι γραμμένο 100% ή εξηγήσιμο, θα λέγαμε. Ναι. Κωνσταντίνε, το Όλυμπος Νάουσα το ξέρεις? Αυτό που ανακοινίζεται εκεί στην παραλία, στη Λεωφορονίκης. Το παλιό, εστιατόριο. Μεγάλο εστιατόριο και όλοι το γνωρίζαν όσοι πέρασαν από τη Θεσσαλονίκη. Όλοι έχουν κάτι να πούν για το Όλυμπος Νάουσα. Τον Κάρολο Φίξ. Ναι, βέβαια. Εξού και το όνομα στο κτίριο στα Σφαγεία, εκεί στην 26η. Εκείνο το μεγάλο, με τα κόκκινα τούβλα. Κόκκινο. Τώρα, πώς συνδέονται όλα αυτά με την πύρα, άραγε? Για να ακούσουμε τι μας λέει ο χημικός, μηχανικός και ζυθοποιός κύριος Λιάρος. Έρχεται ο Φίξ, ο Κάρολος Φίξ, ο οποίος έρχεται γύρω στο 1864, αν θυμάμαι καλά, κάπου τόσο, και ιδρύει το εργοστάσιο του Φίξ στην Αθήνα, στα Πατήσια στην αρχή. Και μετά πηγαίνει στο 1840, θα έλεγα, τότε με τον 1850. Ο Φίξ λοιπόν έρχεται, εγκαθιστά το πρώτο εργοστάσιο στα Πατήσια, μετά στο Ηράκλειο Αττικής, και μετά κάνει το 1893 το μεγάλο εργοστάσιο της Φίξ στη Λεωφόρο Συγκρού. Βλέπετε ότι όλα εξελίσσονται κάτω στο Νότο, γιατί ο Νότος είχε απελευθερωθεί ήδη, γι' αυτό και ο Μάμος ιδρύεται στην Πάτρα, όπου το 1870 τόσο ιδρύεται το εργοστάσιο του Μάμου στην Πάτρα. Στη Νότια Ελλάδα γενικά υπάρχει μια κίνηση μεγάλη. Γίνονται μικρότερες εταιρείες, μεγαλύτερες εταιρείες, συγχωνεύονται, υπάρχει αυτή η κίνηση. Στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά αυτό γίνεται γύρω στο 1911 με 12, με 13. Εκεί λίγο πριν την απελευθέρωση. Εκεί ακριβώς στα όρια, όπου έρχονται δύο μικρές εταιρείες. Η μία είναι η γνωστή Όλυμπος, η άλλη ήταν η Νάουσα, όπου δημιουργούν δύο εταιρείες, και το 1920 συγχωνεύονται αυτές οι εταιρείες και κάνουν τα Ηνωμένα Ζυθοποιεία Όλυμπος Νάουσα, το γνωστό Όλυμπος Νάουσα που ξέρουμε και στη Θεσσαλονίκη. Άρα και εκείνη μετά την απελευθέρωση. Αυτή η εταιρεία Όλυμπος Νάουσα εξαγοράζεται από το Φίξ γύρω στο 1928-30, κάπου εκεί. Και αρχίζει και δουλεύει ο Φίξ μέχρι το πρόσφατο, το 1980 κάτι, 83, ως το περίφημο εργοστάσιο του Φίξ, που είναι εκεί στην είσοδο της πόλης, στην δικαστήρια, το γνωστό. Οπότε αυτή είναι η ιστορία της Θεσσαλονίκης για την πύρα και γενικότερα της Ελλάδος. Ανακατατάξεις υπάρχουν πολλές. Κάποια στιγμή γίνεται το εργοστάσιο της Χένιγκερ στη Θεσσαλονίκη, μετά γίνεται το εργοστάσιο της Αθηναϊκής επίσης στη Σύνδο, και αρχίζει και αναπτύσσεται όλη αυτή η βιομηχανία. Αργότερα το 1990 τόσο δημιουργείται η Βεργίνα, και τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε μία έκρηξη ουσιαστικά από μικροζυθοποιία, που πρέπει να λειτουργούν αυτή τη στιγμή πάνω από 40 με 50. Θα έλεγα μικροζυθοποιία σε όλη την Ελλάδα, τα οποία εξειδικεύονται σε ειδικές μπύρες, θα έλεγα, παρά σε μαζικές παραγωγές. Ναι. Δημήτρη, μπύρα πίνεις? Αρκετή. Αρκετή. Τι σ' αρέσει πιο πολύ να πίνεις? Ξανθιά, κόκκινη. Κοίταξε, θα σου πω, αν μιλάμε για βαρέλι, θέλω μια παγωμένη ξανθιά, βέβαια, εννοείται. Όταν πάμε όμως σε μια μπειραρία, προτιμώ, βέβαια δεν πίνω μόνο μία μπύρα, προτιμώ να πάρω κάτι το οποίο δεν έχω γευτεί ποτέ. Α. Αγαπημένη είναι η βαβαρική καπνιστή που μυρίζει έτσι για το λίγο μπέικον, ας πούμε, μαύρη μπύρα, πολύ μου αρέσει εκείνη. Άκου πώς γίνεται.
Υπάρχουν οι δύο βασικές κατηγορίες. Οι βασικές κατηγορίες έχουν να κάνουν με τον τρόπο που λειτουργεί ο μύκητας όταν κάνει τη ζύμωση. Άρα λοιπόν έχουμε τις αφροζύμες και τις φυθοζύμες. Οι αφροζύμες είναι οι λεγόμενες ale μπύρες που ουσιαστικά κινούνται στο αγγλοσαξονικό κομμάτι, Αγγλία, Βρετανία, εκεί, Σκωτία, Ιρλανδία. Αυτές είναι οι ale μπύρες, οι οποίες έχουν ειδικό μύκητα μαλλιάς. Και οι υπόλοιπες παγκόσμια είναι οι lager μπύρες, ο μύκητας που δουλεύει με σαν φυθοζύμη. Αυτές είναι κυρίως οι ξανθιές μπύρες. Το 90% της κατανάλωσης στον κόσμο είναι lager μπύρες και ένα 10% ίσως και λίγο λιγότερο να είναι οι ale μπύρες, αυτές που καταναλώνται ειδικά στο βορρά, στην Ευρώπη δηλαδή. Από εκεί και πέρα τώρα, τα βασικά συστατικά της μπύρας είναι η βίνη. Ένα από τα βασικά συστατικά. Άρα αν η βίνη είναι ξανθιά, είναι καβουρτισμένη πιο πολύ και είναι μαύρη, αν είναι πολύ μαύρη, αν είναι κόκκινη και τα λοιπά η βίνη, δίνει και τις μπύρες τις μαύρες, τις κόκκινες και τις ξανθιές ή τις πολύ ξανθιές. Και από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε και τις μπύρες οι οποίες έχουν ειδικούς λυκίσκους. Ο λυκίσκος είναι αυτός που δίνει την πικράδα στην μπύρα, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και αρωματικοί λυκίσκοι που μπορούν να δώσουν όποιο άρωμα θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί. Τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί και προσθέτουμε και άλλα υλικά μέσα στην πυρά, όπως για παράδειγμα μέλι, κόλιαντρο, κάποια στιγμή έγινε μια προσπάθεια με μαστίχα, διάφορα πράγματα πειραματίζεται ο κόσμος να βρει έτσι μια ισορροπία που θα δώσει μια καινοτομία στην αγορά. Αλλά οι ουσιαστικές κατηγορίες είναι η Lager και η Ale, και από εκεί και πέρα η Vina είναι καβουρτισμένη πολύ, λίγο ή λιγότερο. Μία μεγάλη κατηγορία από μπύρες είναι η IPA που θα έχει ακούσει ο κόσμος. Η IPA ουσιαστικά είναι Indian Pale Ale. Είναι κατηγορίες Ale, άρα αφροζύμες, και οι οποίες είναι πάρα πολύ πικρές συνήθως. Και είναι πικρές γιατί οι Εγγλέζοι όταν έστελναν μπύρα στις αποικίες τους στην Ινδία και τις βάζανε στα καράβια για να διατηρηθούν οι μπύρες τους, βάζανε πάρα πολύ λυκίσκο που λειτουργούσε σε συντηρητικό. Τις κάνανε όμως πολύ πικρές. Και επειδή πήγαινε στην Ινδία, ονομάστηκε Ίνδια, το pale επειδή είναι μαλακές ξανθιές και το ale επειδή είναι ουσιαστικά από την μαγιά την ale, όχι τη lager. Άρα όταν ακούμε για μια μπύρα IPA που είναι πολύ της μόδας αυτή τη στιγμή, να ξέρουμε ότι είναι μια μπύρα που είναι με ale μαγιά και η οποία συνήθως είναι αρκετά πικρή. Και πολλές φορές είναι τόσο πικρή που δεν μπορούμε να πιούμε πάνω από 2-3 ποτήρια. Μας είπε νωρίτερα ο κύριος Λιάρος ότι έχουμε περίπου 40 με 50 ζυθοποιία στην Ελλάδα. Αλήθεια, εξάγουμε μπύρα? Εξάγουμε. Όχι πάρα πολύ βέβαια, αλλά εξάγουμε. Ειδικά στις χώρες που υπάρχει και ελληνισμός ακόμα περισσότερο. Τώρα σε κανονικές μεγάλες αγορές που είναι παραδοσιακά μπυροπαραγωγές όπως η Γερμανία και η Τσεχία κτλ. Εκεί είναι λίγο δύσκολο και απευθυνόμαστε μόνο σε Έλληνες που θέλουν την Ελλάδα μέσα τους κτλ. Ας το πούμε έτσι. Αλλά γενικά εξάγουμε ναι, ποσότητες. Και ειδικές μπύρες μικροζυθοποιία όπως είναι κάτω στη Σαντορίνη που έχουν ένα ειδικό κλίμα και έχουν και τα μέσα και τη γνωριμία και το μάρκετινγκ να τις στέλνουν αρκετή ποσότητα σε Αυστραλία και σε άλλες χώρες. Ο Έλληνας καταναλώνει αρκετές ποσότητες μπύρα, άραγε. Ο Έλληνας καταναλωτής προτιμάει τις ελληνικές μπύρες. Αν βρεθεί βέβαια μια βραδιά σε ένα μαγαζί που θα έχει πολλές μπύρες, θα παίξει να δοκιμάσει και άλλες μπύρες για γεύση κτλ. Αλλά στην καθημερινότητά του και στην έξοδό του όταν θα βγει σε κάποιο μαγαζί θα προτιμήσει την ελληνική την μπύρα. Ίσως και για λόγο τιμής, ίσως και για λόγο ότι θέλει να ενισχύσει το ελληνικό προϊόν, αλλά και η ποιότητα είναι πλέον αρκετά υψηλή. Οι ξένες μπύρες πολλές φορές έχουν και το μειονέκτημα ότι μπορεί και να μην είναι φρέσκες. Γιατί η μπύρα σχετικά πίνεται φρέσκια. Δεν μπορούμε να έχουμε μια παλιά μπύρα. Δεν είναι όπως άλλα προϊόντα, όπως το κρασί, όσο πιο παλιό, τόσο καλύτερο. Η μπύρα πρέπει να πίνεται φρέσκια. Όσο πιο φρέσκια είναι η μπύρα, τόσο καλύτερη. Άρα σκεφτείτε μια μπύρα που έρχεται, ας πούμε, από τη Σκωτία, μπορεί να κάνει και 2-3 μήνες, να αποθηκευτεί, να μην πουλάει πολύ, να βγει στην αγορά αργά και να αυτή η πάροδος του χρόνου που η μπύρα μένει απόλυτη και δεν καταναλώνεται, δεν είναι ότι καλύτερο σε σχέση με μια φρέσκια μπύρα που μπορεί να βγει πριν από μια εβδομάδα στο εμπόριο. Τι σημαίνει φρέσκια μπύρα, ποιο είναι το χρονικό αυτό όριο? Όσο πιο φρέσκια γίνεται, από τη μέρα που βγαίνει στο εργοστάσιο. Υπάρχει μια ημερομηνία ανάλωση κατά προτίμηση πριν από, στην ετικέτα επάνω, που σου δίνει ο παραγωγός μέχρι πότε μπορεί αυτή η μπύρα να διατηρεί μια φρεσκάδα. Όχι να χαλάσει, να διατηρεί μια φρεσκάδα.
Και όσο, γιατί η μπύρα επειδή έχει το αλκοόλ μέσα, συνήθως δεν δημιουργεί παθογόνους μικροοργανισμούς, ειδικά αν έχει συντηρηθεί σωστά σε κάποια αποθήκη. Απλώς χάνει τη φρεσκάδα της. Γι' αυτό και στο φαγητό με μπύρα βάζουμε ό,τι πιο παλιά μπύρα έχουμε και όχι ό,τι πιο φρέσκη. Πες μου ένα φαγητό με μπύρα. Το χοιρινό γίνεται πολύ χοιρινό, και το κοτόπουλο μπορεί να γίνει με μπύρα. Ναι. Καταναλώνουμε μπύρες. Και ποια είναι τα ποσά, ποια είναι τα μεγέθη εδώ στην Ελλάδα στην κατανάλωση μπύρας και αν έχουν αλλάξει? Είναι γύρω στα, θα έλεγα, γύρω στα 2,5 εκατομμύρια 100 λίτρα περίπου. 2,5 εκατομμύρια επί 100 λίτρα το χρόνο. Το πριν την κρίση, γύρω στο 2009, ήταν γύρω στα 3,5, για να φανταστείτε την πτώση που έχει αυτό το πράγμα, και η οποία πτώση οφείλεται σε πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους είναι φυσικά η οικονομική δυσπραγία του Έλληνα, δεν είναι η ίδια που ήταν πριν από αυτό. Δεύτερον, η τεράστια φορολογία που έχει επιβληθεί μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στην πύρα ειδικά, και γενικότερα όλων των επιβαρύνσεων που μπορεί να έχει ένα προϊόν, με αυξημένο ΦΠΑ, με αυξημένα κόστη λειτουργικά στην εστίαση κτλ. Και έχει πέσει στην πύρα ένα προϊόν το οποίο ο Έλληνας το καταναλώνει έξω στην αγορά, στην κρύα αγορά που λέμε. Υπάρχει κρύα και η ζεστή αγορά. Όταν, ας πούμε, πήγαιναν παλιά σε μια ταβέρνα, πέραμε 3-4 μπύρες, δώσε και 2 στο διπλανό τραπέζι και 3 παρακάτω και αφήναμε και τις μισές ανοιχτές πάνω στο τραπέζι. Αυτό δεν υπάρχει πια, έχει εκλείψει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει επηρεάσει την κατανάλωση της μπύρας. Σήμερα μιλάμε για μια κατανάλωση στην Ελλάδα γύρω στα 2,5 εκατομμύρια 100 λίτρα. Δηλαδή 2,5 εκατομμύρια επί 100 λίτρα, για να καταλάβουμε ποια είναι η αγορά. Και είναι γύρω στα, θα έλεγα, 20 με 25 λίτρα ανακεφαλή ανά Έλληνα πολίτη το χρόνο η κατανάλωση. Όταν, ας πούμε, στην Τσεχία και τη Γερμανία αυτό είναι στα 100 λίτρα την ημέρα. Οπότε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ακούσαμε τον κύριο Νίκο Λιάρο, χημικό και μηχανικό ζυθοποιός, που μας τα είπε πάρα πολύ ωραία. Ξεκινήσαμε από την ιστορία της μπύρας και φτάσαμε στο σήμερα. Αν πας έξω, επιλέγεις ελληνική μπύρα που λέμε συσσαγωγικά no name ή πας στο brand? Αγαπώ τη μαύρη μπύρα. Ωραία. Και όταν δεν υπάρχει μαύρη μπύρα, γιατί να τα λέμε, δεν υπάρχει παντού, δεν υπάρχει μαύρη μπύρα. Έτσι ακριβώς. Θα επιλέξω ελληνικά ζυθοποιία, μικρά ελληνικά ζυθοποιία. Ναι, τα προτιμώ. Έτσι ενισχύουμε. Έτσι μπορούμε, διαλέγοντας αρκετές από τα brand, πολλά είναι πια που μπορούμε να βρούμε στα μαγαζιά. Όταν ανοίξει λοιπόν η εστίαση, γιατί μας την υπόσχονται ότι θα ανοίξει, φουλ της μπύρας.